Γιάννη Σαϊβάζη. Έλα, γεια σας, γεια σας. Σας αποθέωσα. Σας αποθέωσα γιατί μετά σε περιμένουν άλλα. Καλώς όρισες. Ωραίο μαλλί. Σαν τα κούνια. Καλά, μπορούμε εσύ. Καλά, καλά. Τι μαλλί είναι αυτό, Μπέκαμ. Για να δω. Ναι, ετοιμαζόμαστε, άστα με το Γιάννη. Πώς το γλύει, αυτό πώς το πας. Το κάνεις έτσι τσακ. Έχω μια γελάδα και γλύφει από πάνω και φτάχνει το μαλλί. Πώς είσαι, στεναχωρημένος. Κοίτα να δεις, είναι δύσκολες μέρες αυτές που περνάμε. Η Ελλάδα γενικά, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Μέρα θρύνου σήμερα, όπως είναι για τα παιδιά της αεροπορίας και για όλους μας βέβαια. Εντάξει, είναι προβληματισμένος είμαι γενικά πάρα πολύ, όπως όλος ο κόσμος. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Θεός να μας φωτίσει. Όπως το λες, να υπάρχει υγεία. Τελικά δεν είναι αρκετό. Γενικά δεν χρειάζεται μόνο αυτό, είναι το πιο σημαντικό, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε τα μυαλά μας μέσα στο κεφάλι μας, να πιστέψουμε ότι αυτοί που μας κυβερνάνε τελικά, και κρίμα που το πάμε πολιτικά, γιατί ξέρεις, η πολιτική δεν πρέπει να είναι φεύγει κάποιος από τη ζωή, πάω χαιρετάω συλληπιτήρια και αυτά, πρέπει να είναι πιο επαρκτά μέσα. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Δεν θέλω δηλαδή ούτε να το σκέφτομαι αυτό. Να σου πω κάτι, με αφορμή το θάνατο του πιλότου μας, διάβασα παιδιά ένα κείμενο από έναν άλλο πιλότο, προφανώς της ίδιας μοίρας με τον αδικοχαμένο πιλότο μας, που λέει ότι εμείς οι πιλότοι δεν θρυνούμε. Εμείς κάθε μέρα κάνουμε την προσευχή μας, μπαίνουμε μέσα, στην ίδια θέση που καθόμαστε, στο λέω πολύ περιληπτικά, δηλαδή στην ίδια θέση που καθόμαστε δίπλα και λέμε τις αχλαμάρες μας, τις μπιπ, μεταξύ μας πίνοντας το φραπόγαλο, γιατί έτσι είναι οι πιλότοι, όταν κάνουν briefing, γυρνάς το κεφάλι σου και βλέπεις ότι μία καρέκλα είναι άδεια. Η ζωή συνεχίζεται όμως. Γιατί εμείς σκοπός μας είναι να φιλάμε την Ελλάδα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που γίνεται, παιδιά. Είναι συγκλονιστικό. Αυτό είναι ήρωας για μένα. Είναι συγκλονιστικό. Τώρα, αυτό είναι ήρωας. Κρίμα στα παιδιά, το παιδί 34 χρονών, πόσο ήταν. 34 ετών. Όσο και να είναι, παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Ναι. Γιάννη, εσύ που έχεις και μία κόρη τώρα, ας πούμε, αυτό που γίνεται στο όχι μεγάλο στην Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε τρομάζει λίγο παραπάνω ως πατέρα. Σε ανησυχεί λίγο παραπάνω. Για να δεις, να σου πω, αυτά είναι σημεία των καιρών, θα έλεγα, αλλά όλοι άρχισαμε να ανησυχούμε χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται από τότε που ξεκίνησε η κρίση, παιδιά. Ναι. Όταν υπάρχουν λεφτά, οι χώρες είναι safe και ασφαλείς, και όταν δεν υπάρχουν λεφτά, από εκεί πέρα αρχίζουν οι γκρίνιες, αρχίζουν τα προβλήματα. Οι ανασφάλειες, τα προβλήματα, γίνεσαι πιο ευάλωτος. Δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται, τελειώνουν συνθήκες, λέει, κάνουν από εδώ. Δεν περίεργα πράγματα. Η μικρή σε ρώτησε για αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες, αυτά που είδε στην τηλεόραση, ρώτησε μπαμπά, τι έγινε και πώς. Η μικρή ρωτάει, ξέρεις, δεν την αφήνουμε πολύ πλευρηδήσεις. Όντως αυτό το ξέρω, ότι το παιδί το ενημερώνεται πάντα για όλα. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, θα πάει στη γιαγιά της, θα δει κάτι, θα πει, θα σε ρωτήσει, θα το συζητήσουν τα παιδιά στο σχολείο τους. Τι σου είπες για αυτή την ιστορία τώρα. Όχι, δεν το έχουμε συζητήσει γι' αυτό. Παιδιά, είναι τόσο φρέσκο, ούτε είμαστε όμως εντοπίσει ακόμα. Να σου πω, το πιο δύσκολο πράγμα είναι ότι κάποια στιγμή ήρθε και με ρώτησε και μου λέει παλιά, πριν από 3-4-5 μήνες, μου λέει κάτι συζητάγαμε για τις εθνικές επαιτίους και μου λέει οι Τούρκοι είναι εχθροί μας. Και της λέω, όχι αγάπη μου, δεν έχεις να χωρίσεις τίποτα. Ακριβώς. Με τους Τούρκους γενικά. Ποιος τα λέει αυτά. Και λέει, όχι, λέει, αυτό μας μαθαίνουν. Γενικά. Δηλαδή, φαντάσου ένα παιδί να μαθαίνει ότι ο Τούρκος είναι εχθρός. Δεν είναι. Όχι, οι πολιτικοί είναι εχθροί μεταξύ τους. Καλά. Οι χώρες. Κάποιες φορές. Εδώ πάνε στα. Βλέπεις πολιτικό να έχει αλλάξει 4 κόμματα. Άστο. Να το ελαφρυνώ. Καλά, εντάξει, να σου πω. Να το ελαφρυνώ. Για να κλείσουμε τη συζήτηση, απλά δεν υπάρχει, θεωρώ, πολιτική βούληση πλέον. Ωραία, κατέβα. Κατέβα. Ποιο εγώ. Εγώ. Ποτέ. Γιατί. Είναι και να μπορεί, είναι όλη την καλή διάθεση. Μπορεί να θέλω να σου πω κάτι, να βοηθήσω την τοπική αυτοδιοίκηση όταν θα πρέπει. Να τα! Δεν είναι. Λέμε να σου πω, είναι άλλο να βοηθάς την τοπική κοινωνία που ζεις. Γενικά και θα προτιμούσα όχι να βοηθήσω πάνω σκάρι στην Αθήνα. Γιατί και στην Αθήνα έχουν πάει επαγγελματίες πολιτικοί πλέον. Εδώ δεν βάλανε αγάπη μου, δεν έβαλαν καμπίνι στο Σύνταγμα. Σε ένα μέρος έξω από την Αθήνα γενικά που είναι. Η Ανάβησο, σε ένα νησί, ένα τμήμα που μπορείς πραγματικά. Την Ανάβησο είσαι εσύ. Μαρία, έχει μεγάλωση. Μαρία. Άρα ο επόμενος δήμαρχος. Έλα, κόψε κάτι. Γιατί! Απαράτα μας. Θα σε βοηθήσουμε όλοι. Απαράτα μας, δεν είναι. Όχι. Όπου θα φρικάρει τον δήμαρχο, θα ακούει. Έχω φρικάρει κι εγώ ίδιος που τα λες. Δεν σε βλέπω τελείως αρνητικό. Δεν σε βλέπω να λες. Σαν να το σκέφτεσαι στο μυαλό. Γιατί να μην το σκέφτεσαι. Δεν είναι. Αυτοδημιούργητο είναι, δεν κατάλαβα. Δεν σκέφτηκα να κατέβω στην πολιτική ή ακόμα να πάρω αξιώματα ή οτιδήποτε. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω κάτι, να βοηθήσω παραδείγματος χάρη στα πολιτιστικά ή να βοηθήσω να πω τη γνώμη μου για πράγματα. Δεν κουστάρω τις καρέκλες, δεν είμαι για τις καρέκλες, δεν υπάρχει ποτέ. Ο επόμενος Γλέτσιος, δηλαδή, μόλις αποκαλύφθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω κάτι, αγαπημένε μου, είχατε κλάματα χθες.
Γιατί πράγμα. Αποχώρησε η Μαρία. Όχι. Όχι. Η μικρή δεν στεναχωρήθηκε. Καθόλου. Καθόλου. Η μικρή θα στεναχωριόταν στην αρχή. Ξέρεις τι γίνεται. Η μικρή είναι συνέχεια μαζί της. Της αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Η μικρή όμως ξέρει, γιατί της έχουμε δώσει να καταλάβει, ότι είναι ένα παιχνίδι και είναι για καλό σκοπό. Να σου πω κάτι. Όχι επειδή είναι η γυναίκα σου και την ξέρω. Άμα η κορυφή ήταν η πιο στάρ εκεί πέρα, παιδιά. Άμα φύγει η κορυφή, μετά τώρα πιο παιχνίδι. Εγώ έχω και την αίσθηση. Μου έκανε εντύπωση που έγινε αυτό χτες. Δεν το λέω επειδή είναι η Μαρία. Το είπα και το πρωί σε σύσκεψη που κάναμε. Και ψηφίσαν. Τώρα δεν έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Και αλλάξανε και λίγο τους κανόνες. Ψηφίσανε οι κριτές. Επί της ουσίας επιλέξανε ποιος θα φύγει από τα δύο ζευγάρια. Ενώ το κοινό μπορεί να έχει αποφασίσει. Δεν πιστεύω να την έφαγε η Μπουλέ. Έλα μου, και εσύ, Νάντια. Ρε, γιατί είσαμε στην Ίντρικα. Να σου πω κάτι. Να σου μιλήσω αντικειμενικά. Αντικειμενικά. Η πιο δημοφιλής ποια είναι. Αντικειμενικά. Δημοφιλής. Ποια είναι η πιο δημοφιλής. Δεν έχει να κάνει με. Δεν είναι ένα σώμα το οποίο μετράμε το πόσο δημοφιλής. Η Γκαλένα την έφαγε. Να σου πω. Το πιο. Εκεί πέρα μετράει το ποιο έχει μεγαλύτερη εξέλιξη, ποιο χορεύει καλύτερα. Προφανώς οι κριτές είδαν. Γιατί οι κριτές αποφάσισαν χθες ότι η Μαρία δεν χώρισε τόσο καλά. Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, χθες δεν είχε το κοινό λόγο στο παιχνίδι. Είχαμε. Είχε, αλλά. Παιδιά, το κοινό αγαπάει Κορινθίους. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Έλα τώρα. Άκου, Σασά. Έλα, αγαπή, για πέρα. Η Μαρία έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και όταν λέμε μεγάλη προσπάθεια, πάντα αγαπάει αυτό που κάνει. Είχε το θέατρο, διπλές παραστάσεις συνέχεια. Ουσκίζει να πούμε, οργόνες και μάγκες. Πετάνε. Broadway. Πρόσεξε, κάθε μέρα πρόβες. Εγώ κάποια στιγμή φοβήθηκα κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, δεν σου λέω το γεγονός αν βλεπόμαστε εμείς ή αν θα ήθελε να μείνει παραπάνω. Υπερκόπους και τέτοια. Προφανώς θα ήθελε να μείνει παραπάνω. Αλλά παιδιά είναι ένα πράγμα πάρα πολύ κουραστικό. Αλλά τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ μέσα. Εσύ ανακουφίστηκες, νομίζω, που έφυγε. Όχι. Δεν ανακουφίζεσαι όταν φεύγει κάποιος που μπορεί να πάει να φτάσει πιο ψηλά. Από την άλλη όμως, ευχαριστήθηκα το γεγονός ότι το ευχαριστήθηκε όλο αυτό. Και τι έκανε και καλό επίσης. Να σου πω, σαφώς έκανε καλό, αν μιλάς για φυσική κατάσταση ή οτιδήποτε γι' αυτά. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Σαν δημοφιλή. Μια χαρά είναι η Μαρία, δεν μ' αρέσει αγάπη. Μακάρι να είχαμε. Να είμαστε σαν τη Μαρία. Καλό εννοώ στον κόσμο. Είναι ακόμη πιο αγαπητή, ας πούμε. Εντάξει, δεν περιμένεις ένα σοου για να. Τι λες. Να σου πω, δεν περιμένεις ένα σοου για να σε δημοφιλήσει. Να σου πω, είναι 15 αγάπη. Χρόνια. Κάτσε ρε. Πόσοι κάνουν εξέπλυμα. Είναι 15. Σε reality. Είναι 15 χρόνια στον χώρο η Μαρία. Δεν έχει ανάγκη ένα χώρο. Ή οποιοδήποτε άλλο από τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, μια βοήθεια παραπάνω μπορεί να δώσει όταν έχει ήδη ένα ωραίο έτσι κοινό έτοιμο. Μπορεί να σου δώσει λίγο παραπάνω κόσμο αν έχει γίνει συμπαθή στο. Καλά, συγγνώμη, τι κάνει για καλό το κόσμο. Ο Σαμαράς, τι είπατε, μα τι είναι στον Τάση. Τι είναι. Που έκανε κομμωτή κορυφαίο του περπάλα στον Τάση, δηλαδή τον Μπάμ, υποθέωσε, α πούμε. Σε πολλού του που σάρει πολύ. Εννοεί. Άλλο κατηγορία. Άλλη δουλειά του Τρίφωνα. Ο Τρίφωνα είναι ένα πολύ δημοφιλή κομμωτή από του καλύτερου στην Ελλάδα. Για να μην πω ο καλύτερο. Ο Ντάνο, α πούμε. Εντάξει. Άλλο πράγμα. Ο Ντάνο. Άλλο πράγμα. Άλλο παιχνίδι. Άλλο παιχνίδι. Πώ σου φαίνεται που ο Ντάνο θα γίνει και ηθοποιό τώρα, θα είναι αδελφό σου. Όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Το όνειρο δεν είναι αποκλειστικό. Αποκλειστικότητα ενός ανθρώπου. Σαφώς ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που κάνει. Αυτός ο κύριος κριτής είναι ο κόσμος. Αν αρέσει τον κόσμο και αν το κάνει σωστά και το κάνει καλά, έχει μαγιά του για να κάνει οτιδήποτε γουστάρει. Συνέχεια ακούγεται ρε παιδί. Ούτε η σκηνή ανήκει σε έναν ή σε δύο. Σωστό. Έτσι. Όποιος δηλαδή, λέξει, παιδιά, γενικά, αν οι συνδυασμοί των καιρών λένε ότι ο Ντάνος ή οποιοδήποτε άλλος, ο οποίος έχει βγει από ένα. Με πας τώρα στα πίσω χρόνια της τηλεόρασης που κράζανε τα παιδιά που βγαίνανε στα reality show, στα show μουσικής και λέγανε «Α, αυτός βγήκε από εκεί». Γιατί. Ναι. Η μουσική, δηλαδή ο ίδιος ήχος δεν βγαίνει από το λάρι, δεν είναι μουσικός ο άλλος. Απλά βρίσκει έναν τρόπο διαφορετικό να κάνει αυτό που ήταν να κάνει. Γιάννη, θα έχεις πάρει ποτέ που. Εντάξει, η Μαρία κάνει φωτογραφίσεις έτσι αισθησιακές. Θα έχεις πάρει από σχόλια που γίνονται κατά καιρούς. Έχεις φτάσει σε σημείο 0 να πεις ότι τώρα, παιδιά. Πάντα υπάρχουν οι καλοί, πάντα υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορεί να σου κάνουν μια κριτική με τάκτ και πάντα υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι, οι οποίοι αυτό που κάνουν είναι να ξυπνήσουν πριν να ανοίξουν ένα Twitter και να βρίσουν. Όταν μπλέκω το παιδί σου. Θες να σου πω κάτι. Δυστυχώς, την αναπαραγωγή, τη μεγάλη και την κακή αναπαραγωγή, την κάνετε εσείς. Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό. Εννοώ δημοσιογράφοι. Και εμείς δημοσιογράφοι. Κατάλαβες, εννοώ. Ναι. Δεν το λέω με κακία. Όχι, πρέπει. Το λέω δηλαδή από το μικρότερο γεγονός, όχι για μας. Δηλαδή, χαίστηκε ο κόσμος, sorry κιόλας, αν εγώ σηκώθηκα το πρωί, αν η Μαρία έκανε μια αυτοκίνηση. Όχι, ενδιαφέρεται ο κόσμος. Θέλω να σου πω κάτι. Ναι, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το μικρό και το ασήμαντο το κάνουμε γίνεται τόσο μεγάλο. Μεγάλο. Τόσο μεγάλο. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι.
Πάμε σε άλλο χώρο. Πάμε στον αθλητισμό. Ναι. Γίνεται κάτι. Κάτι πολύ άσχημο το οποίο επιφέρει ποινικό αδίκημα. Έτσι. Έχει βγει μια απόφαση. Ναι. Λοιπόν, και πάμε Δευτέρα. Πάμε να κάνουμε την έφεση, δεν ξέρω οτιδήποτε. Ναι. Για να δικαστεί. Γιατί το κάνεις τόσο μεγάλο θέμα το ότι θα πει ο δικαστής, εφόσον είναι ποινικό αδίκημα. Δεν νομίζεις μερικές φορές. Κατάλαβες, εννοώ. Αχ, την έχουμε βαρύνει την κουβέντα. Μπορεί και εμείς οι ίδιοι με τις ιστορίες. Μήπως να πας ιστορίες. Με το Instagram και όλα αυτά. Σε λάθος εκπομπή. Τις ιστορίες λέει. Τις ιστορίες. Κάνει κοστιόν, παπαχελάκι. Να σου πω κάτι. Δεν σε ενοχλήσω. Δεν σε έχω. Έλα, πες δεν πειράζει, το έχει μάνα μου, δικό σου νόημα. Δεν σε ενοχλήσει σχόλια που κάνουν και μπλέκουν και τη μικρή στη μέση. Κοίτα να δει, να σου πει κάτι. Τι γονεί είναι αυτοί και γιατί μιλάνε. Σα, άμα σε ενοχλήσει κάτι, οτιδήποτε σε προσβάλλει. Οτιδήποτε σε προσβάλλει. Επειδή ξέρω ότι δεν μα άρεσε, Γιάννη. Υπάρχουν και νομικέ ευθύνε. Ναι. Okay. Γενικά. Λοιπόν, το να κάθεσαι να ασχολείσαι τώρα, εντάξει, να κάθεσαι να ασχολείσαι με κάποιον ο οποίο σκότει το πρωί, σαφώ αν είναι κακόβουλο και πλήττει την οικογένειά σου, σαφώ θα κινηθεί νομικά. Θα μου πει, δεν μπορεί να κινηθεί αν είναι πάρα πολλά τα σχόλια νομικά ή οτιδήποτε άλλο σε όλου. Αλλά επιλέγει αυτό που πρέπει να κάνει και ναι. Κοίτα, ο κόσμο νομίζει γενικά ότι αν θα σε βρήσει ή οτιδήποτε, ότι είναι safe γιατί είναι πίσω από ένα κινητό. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν όρια. Σωστά. Ευτυχώς εμείς, θέλω να πω, είμαστε αγαπητοί. Δεν σας βρίζουν. Κατάλαβες. Παιδιά, αυτοί εγώ δύο, και αυτό τρεις, το του ήθελα. Ναι. Είναι αγαπητοί. Αυτοί οι δύο-τρεις, δηλαδή, οι οποίοι όπως παραδείγματος χάρη μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Για φαντάσου, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το τι έγινε με το Στέλιο. Το χανταμπάκι. Το καταλαβες. Δηλαδή, το οποίο όμως αυτό. Έτσι, αυτό. Δεν είναι ο κόσμος μέσα να δει το τι έχει γίνει πραγματικά. Ή δεν βγήκε κάποιος πάνω από να πει: α, ο Στέλιος εμένα μου κάνει αυτό, μου κάνει εκείνο, μου κάνει τ' άλλο. Mm-hmm. Και ο κόσμος ακολούθησε αυτό το οποίο του δώσαμε σαν τηλεόραση. Ναι. Έτσι. Αλλά νομίζει με αυτό που κάνει, κάτι. Με το bullying αυτό, ότι αυτό που έκανε. Γιατί προφανώς θα κοιμάται το βράδυ ο συγκεκριμένος, γιατί είναι και καλό παιδί. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, όμως πήγε να το κοστίσει. Ναι, όμως αυτό έχει και ποινικό αδίκημα από πίσω. Ναι. Επαγγελματικά τι θα κάνεις. Πολλά. Να ξέρεις πάντως ότι ακούω παντού ότι σας στέλνουν πολύ τα κανάλια με τη Μαρία για κάτι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σας στέλνουν. Μόνο κουβάς. Πάλι πρωινό. Τι πάλι πρωινό. Όχι γενικά. Επειδή δεν υπάρχουν άνθρωποι που να μιλάνε φυσιολογικά, είναι όλοι δήθεν, αντιλαμβάνεστε τι σου λέω, ότι τους αρέσει ρε παιδί μου. Τους αρέσει, τους αρέσει. Θα κάνατε κάτι μαζί. Ώρα για σπουγγάρισμα, σήκω. Ναι, θα κάναμε. Ωραία, ναι, λοιπόν, ναι, θα κάνατε. Διαλέγεις και μία ερωτησούλα εδώ από τον κουβά. Ο Θεός βοηθός. Νούμερο. Τι νούμερο είναι. Δεν σου λέω. Όχι, υπάρχει λόγος. Το 4. Να παίξει πίσω. Το 4. Το 4 είναι. Το 4, ναι. Το 4. Το 4. Έχεις κάνει σχέση με μεγαλύτερη γυναίκα. Ναι, έχω κάνει. Πότε. Όταν ήμουν ο πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς δηλαδή, σχολείο. Έπαιρνε η Μαρία τώρα. Παιδιά, σας παρακαλώ. Αμά, τους έχετε φάει. Πόσο πιο μεγάλη ήταν. Αρκετά. Όχι, σαραντάρα. Άσε μας μωρικά το μαστιχάσαι τώρα. Μια ερώτηση απαντάω, δεν απαντάω. Όχι ρε, έλα, όχι, αν ήταν μεγαλύτερο. Ποιο νούμερο. Το νούμερο 5. Να σου πω, έχετε ερωτικό στερεοτυπικό σύνδρομο. Ναι, η παρουσιάστρια. Αράχνες. Όχι, όλοι, συγγνώμη, παιδιά. Δεν έχουμε όλοι στερεοτυπικό σύνδρομο. Καλά, εντάξει. Τον εαυτό του. Αφήστε τον καλλιτέχνη και αυτό είναι ο στάρ σήμερα. Είναι το νούμερο 5. Ναι. Εντάξει, το είδαμε. Ναι. Αυτή είναι η προηγούμενη. Αυτή είναι η προηγούμενη. Έρχεται, Γιάννη. Τώρα στην προσπάθεια είμαι. Λοιπόν, είδες ποτέ ερωτικά καθηγήτριά σου, κοίτα να δεις. Δεν υπάρχει μαθητής ή μαθήτρια, θα είναι ψέματα αυτό, αν δεν έχει δει ποτέ κάποιον μεγαλύτερο, δηλαδή ειδικά παραδείγματος χάρη καθηγητή ή καθηγήτρια, γιατί καθηγητή δεν νομίζω. Δηλαδή, τι έχει που μέσα πρόβλημα, ρε. Κάνει τη Μενεγάκη, ξέρω εγώ. Αυτό να σου μιλάει, γιατί μου έχει καθηγητή. Έχεις δει δηλαδή. Γυναίκες. Καθηγητή. Ναι, κατάλαβα παιδιά. Οι μοναχές δικές μου καθηγήτριες δεν ήταν και τόσο σεξ μπόμπα, ας πούμε, ήταν κυριούλες με γυαλάκια και με τέτοια. Κύριε Βάζη, the next please. Μου δεν ήταν, η μαθηματικός μου δεν ήταν έτσι. Πήρε νούμερο. Τι νούμερο πήρες. Είναι το νούμερο 9. Οχ. Τι οχ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, λέει, για πόσα λεφτά θα έκανες ολόγιμη φωτογράφηση. Τι εννοείται, κάτσε περίμενε, τι εννοείς ολόγιμη. Λοιπόν, full frontal. Αυτό. Αυτό δεν είναι ολόγυμνο. Αυτό έχω κάνει γενικά, στο downtown έχουμε κάνει, αλλά δεν το θυμάμαι. Αλλά δεν θα η κουμπάρα. Ποια κουμπάρα. Η τζάβαλου. Τι κάνει, τα φιλιά. Δεν είναι τυχαίο ότι κουμπαριάσαμε. Σας βλέπουμε και γουστάρουμε. Κουμπάρα, ολαλά. Αύριο θα δούμε αν μας γουστάρετε στα νούμερα. Πάρε καλό παλικάράκι μου. Θες ενώ σου τα πάρω όλα, γιατί από ό,τι φαίνεται όλα θα τα απαντήσω. Αφού είσαι γρήγορος. Δύο. Νούμερο 2. Υπάρχει σεξ μέσα στο γάμο, και βέβαια υπάρχει σεξ. Πόσες φορές. Διαφορετικά δεν υπήρχε γάμος. Έλα. Πάρε, φίλε, είσαι Θεός. Ναι. Πάρε, τζάμπα είναι. Δεν θα παίρνουμε την αρχή από το 1 μέχρι το 10, το 9. Τι είναι αυτό, το 6 είναι, τώρα το 9, το 6 είναι.
Το 6. Το 6. Σου έχουν στείλει γυμνές φωτογραφίες στα social media. Α, καλά. Παίζει πολύ αυτό τελευταία. Κοίτα, παιδιά! Ξεροκατάπιε. Όχι, εντάξει, ναι, μου έχουν στείλει. Ναι, ρε παιδιά, σιγά. Και τι δείχνουμε, ρε. Το στέλνει πακέτο, πάρτο, δηλαδή. Άκου λοιπόν τώρα, είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα social media θέλουν πολύ, πολύ έτσι περίτεχνο χειρισμό. Γιατί να σου πω, γιατί μου έχουν στείλει, είναι αρκετά, λογικό είναι. Δεν είναι άλλωστε, λογικό ρε Γιάννη, παντρεμένος άνθρωπος είσαι. Δεν έχει να κάνει, είναι λογικό. Όταν εκτίθεσαι στην τηλεόραση, μην ξεχνάς ότι όλα αυτά τα χρόνια, 15-16 χρόνια τώρα, λοιπόν με σειρές, οι οποίες, καλές σειρές που ο κόσμος αγάπησε. Το θέμα είναι, ξέρεις τι, ότι όταν αυτά σας στέλνουν πιτσιρίκια, γενικά, είναι πιτσιρίκια. Δεν μπορώ. Λοιπόν, πάμε, να σου πω, είναι τέτοια, αλλά όταν... Κανονικό. Αστό. Μην με κόψουν από τώρα. Γιατί να σε κόψει, ναι, μωρέ. Να κλείσω ένα εξάμβιντο. Ήτανε ο Γιάννης Αϊβάζης. Ευχαριστώ πολύ. Για όλα.